Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε και πάλι μαζί μας. Ήταν όντως πολύ ευχάριστη συζήτηση. Πολύ ευχάριστη. Και είναι αυτό που λέμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους και άτομα που ασχολούνται με την πολιτική. Και είναι πηγή έμπνευσης. Και είναι πηγή έμπνευσης, αλλά είναι αυτό σε συνεπέρνουν με το λόγο τους και δεν βγάζουν αυτό το στοιχείο το πολιτικό το οποίο σε κουράζει. Τις φανφάρες. Κατάλαβα τι λες. Συγγνώμη, αλλά ναι. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε έτσι, με το ίδιο αξιόλογο ανθρώπου στην παρέα μας. Ναι, συνεχίζουμε πολιτικά και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Αγριόγεννο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αναφέραμε και εγώ και η Νίκη στην αρχή την επιλογή της γραβάτας και τον ντύσιμο. Συγχαρητήρια, να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Είστε υποψήφιος, δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Βασιλάκη και την Ηράκλεια Πρωτοβουλία. Πώς προέκυψε αυτή η απόφασή σας? Αρχικά, ασχολείστε καιρό με τα κοινά? Ναι. Στην Ηράκλεια Πρωτοβουλία πήγα, προσήλθα μόνος μου πριν 11 χρόνια. Τότε είχα σταθεί στα πόδια μου σαν επιχειρηματίας. Έχω σπουδάσει και έχω ζήσει στη Γερμανία 16 χρόνια και η αλλαγή, το να μεταναστεύσω πίσω στην Ελλάδα, ήταν αρχικά έτσι μια βουτιά στα κρύα, διότι οι αλλαγές ήταν μεγάλες. Αφού λοιπόν συνήλθα επαγγελματικά και συνέχισα όμως να βλέπω ότι υπάρχουν διαφορές, μεγάλες διαφορές σε σύγκριση σε αυτά που ήξερα εγώ από το εξωτερικό, άρχισα να κάνω σκέψεις πώς μπορώ να βοηθήσω και τελικά επέλεξα την Ηράκλεια Πρωτοβουλία διότι μου τέριαζε πιο πολύ από όλα τα άλλα σαν ανεξάρτητη παράταξη. Δήλωσα εθελοντής να βοηθήσω και σιγά σιγά μπήκα και στα δημοτικά, διότι άλλο να θέλεις να βλέπεις και να γρινιάζεις μια κατάσταση που δεν σ' αρέσει και άλλο να αρχίσεις να ασχολείσαι. Τότε μπαίνεις πιο βαθιά σε κάθε κατάσταση που δεν σ' άρεσε και βλέπεις λεπτομέρειες. Εγώ λοιπόν μπορεί να είμαι μηχανολόγος εξειδικευμένος στην ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προσήλθα στην Ηράκλεια Πρωτοβουλία, με αγκάλιασαν γιατί η Ηράκλεια Πρωτοβουλία της αρέσει, θέλει τις ήπιες μορφές ενέργειας, θέλει τα περιβαλλοντικά με τα οποία είχα ασχοληθεί εγώ, αλλά σιγά σιγά και για μένα δεν τους έδωσα μόνο τις γνώσεις μου, άρχισα να παίρνω πολλά όσα αφορούσαν τα δημοτικά θέματα. Είπατε πριν τη φράση «κρύα νερά» και θέλω έτσι να σας πάω λίγο σε πιο βαθιά νερά, λοιπόν. Ως μηχανολόγος μηχανικός, επειδή η συζήτησή μας το τελευταίο διάστημα γυρίζει ξανά και ξανά γύρω από το αεροδρόμιο, από την παραλία του Καρτερού και έτσι που αναφέρατε τη φράση αυτή «κρύα νερά», είπα να σας πάω εγώ σε βαθιά νερά. Τι άποψη έχετε εσείς ως μηχανολόγος μηχανικός πάνω σε αυτό το ζήτημα? Για το αεροδρόμιο του... Για το αεροδρόμιο, για την παραλία του Καρτερού, την αξιοποίηση των χώρων του αεροδρομίου. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη έκταση, η οποία αρχίζει από το σημερινό κτίριο του αεροδρομίου, το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε, όμως όντως επεκτείνεται ανατολικά μέχρι την παραλία, την αρχή της παραλίας του Καρτερού. Είναι ο γνωστός κόλπος της Φλόριδας, έτσι τον ξέρουμε από παλιά. Αυτή λοιπόν η τεράστια έκταση, μάθαμε πολύ νωρίς ότι τέλος πάντων καλά ή καλός ή κακός θα εκκαινωθεί κάποτε, αφού το αεροδρόμιο θα αναγκαστεί να μετακομίσει στο αεροκαστέλι. Κάποια στιγμή. Ναι. Ήδη σαν μηχανική αρχίζουμε, δηλαδή αυτό είναι μέσα στο αίμα μας, να κάνουμε σκέψεις. Τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτή την έκταση? Δεν σας κρύβω ότι ο σημερινός υποψήφιος δήμαρχος της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, ο κύριος Βασιλάκης, ο Μανώλης Βασιλάκης, είχε κάνει μια πρώτη προσπάθεια πριν περίπου 5 χρόνια από σήμερα. Δηλαδή, εάν σκεφτούμε ότι το αεροδρόμιο θα δοθεί στους πολίτες μετά από 5, 6 ή 7 χρόνια, μιλάμε ότι 11 χρόνια πριν είχαμε αρχίσει να κάνουμε σκέψεις. Τότε λοιπόν είχε την αντιδημαρχία Πολεοδομίας, γιατί
ο κύριος Βασιλάκης έχει μεγάλη εμπειρία στα δημοτικά, επί σειρά ετών δηλαδή ασχολείται με τα πολιτικά. Δεν είναι ο γιατρός που τον βάλαμε σήμερα να γίνει υποψήφιος δήμαρχος, δεν είναι τυχαίος. Τότε λοιπόν είχε την αντιδημαρχία Πολεοδομίας και έφτιαξε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από μηχανικούς, κυρίως αρχιτέκτονες και εκπροσώπους του ΤΕΕ, ΤΕΕΤΑΚ, Ανατολικής Κρήτης. Και όλη αυτή η εργασία, τώρα να μην τα πολυλογούμε, έβγαλε κάποια αποτελέσματα. Βεβαίως το θεωρήσαμε στην αρχή σαν μια έκθεση ιδεών. Τότε δεν υπήρχε κάποια ανάθεση μελέτης, απλώς σαν μηχανική. Αυτή λοιπόν αυτές τις ιδέες τις έχουμε συνεχίσει, έχουμε συνεχίσει να συζητάμε και να βελτιώνουμε μέσα στην Ηράκλεια πρωτοβουλία. Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν όντως απόψεις και γνώμες τι μπορεί να γίνει με αυτή την... Είναι η επίσημη θέση της Ηράκλειας πρωτοβουλίας. Καταρχάς έχει εξεταστεί το υπάρχον κτίριο του αεροδρομίου και έχουμε δει ότι και στατικά μπορεί να το μετατρέψουμε σε ένα εκθεσιακό κέντρο. Δηλαδή η πρώτη ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα μόνιμο εκθεσιακό κέντρο κριτικών προϊόντων. Εκεί δηλαδή θα μπορεί ο επισκέπτης, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να βλέπουν τι παράγει η Κρήτη, ένα νέο προϊόν, μια νέα καλλιέργεια να μπαίνει κατευθείαν στον εκθεσιακό χώρο. Αλλά δεν είναι το μόνο. Ένα πολύ σπουδαίο για μένα είναι ότι ένα μέρος του αεροδρομίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος να υποδεχτεί καινοτόμες εταιρείες. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα, την οποία εγώ υποστηρίζω, διότι τέτοιες καινοτόμες εταιρείες υπάρχουν στο Ηράκλειο, οι λεγόμενες θερμοκοιτίδες για νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες έχουν δημιουργηθεί από το ΙΤΕ. Απλώς υπάρχει θέμα χώρου και νομίζω ότι μια εξέλιξη αυτής της προσπάθειας θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο χώρο του σημερινού αεροδρομίου. Άρα έχουμε τις επιχειρήσεις καινοτομίας, τη θερμοκοιτίδα που μπορεί να δημιουργηθεί, έχουμε το κέντρο, πρόθεση την έκθεση πρόθεσης κριτικών προϊόντων και μπορούμε τώρα, εάν φανταστούμε το αεροδρόμιο, να επεκταθούμε στους χώρους οι οποίοι δεν είναι οικοδομημένοι. Εκεί λοιπόν μια πολύ καλή ιδέα είναι να δημιουργηθεί πράσινο. Πράσινο με ψηλά δέντρα, δηλαδή ένα δάσος που δεν υπάρχει καθόλου στο Ηράκλειο. Λείπει το Ηράκλειο. Ναι, και πέρα από αυτό, παρακαλώ. Θα έχουν και τα σπίτια εκεί τη δυνατότητα να χτίσουν δύο ρόφους παραπάνω. Στην Αλικανασό, βεβαίως. Θα αναπτυχθεί πολύ περίοδος. Όμως, παραδόξως, θέλω να τονίσω ότι ενώ μας δίδεται αυτός ο χώρος, ποτέ δεν σκεφτήκαμε να τον οικοδομήσουμε. Να φτιάξουμε ξενοδοχεία. Πάει αλλού. Οι ιδέες είναι αλλού. Τώρα, και καλύτερα. Μέχρι τώρα είναι ιδέες. Άμα έρθει μια ανάθεση και σου πει φτιάξει ένα καζίνο ή 10 ξενοδοχεία, είναι άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή πάντως, απλώς σαν ιδέες μηχανικών, εκεί πάει. Μάλιστα, τώρα τελευταία είπαμε γιατί δεν συνδέουμε αυτό το δάσος, το μεγάλο χώρο πρασίνου που θα δημιουργηθεί και θα έρχονται οι Ηρακλειώτες έστω και τα Σαββατοκύριακα, με το ίδιο το εκθεσιακό κέντρο, φτιάχνοντας ένα κομμάτι του ισογείου αναψυκτήριο. Οπότε αναγκαστικά θα έρχονται δίπλα ήδη μέσα στο χώρο της έκθεσης. Ναι, είναι και αυτό μια ιδέα. Καινούργιες ιδέες. Πρέπει να πω ότι όντως υλοποιείται σιγά σιγά αυτή η ιδέα. Η ΜΟΜΑ έχει ήδη αποχωρήσει. Βέβαια, ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να κάνουμε τέτοιες σκέψεις από σήμερα προκειμένου να αποφύγουμε τα πολύ άσχημα γεγονότα που έχουμε ζήσει και με την Αμερικανική βάση, αλλά και με το ελληνικό. Σημαντική τοποθέτησή σας. Βέβαια. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να σας ρωτήσω, μια βασική αρχή της παράταξής σας είναι ουσιαστικά η αξιοποίηση των τείχων της πόλης του Ηρακλείου. Πώς λοιπόν μπορούν να αξιοποιηθούν τα τείχη της πόλης του Ηρακλείου και πώς η πόλη εντός των τείχων, με ποιο τρόπο δηλαδή. Μάλιστα. Τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου είναι μια
πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Εγώ τα συγκρίνω κατευθείαν με τα τείχη της Μάλτας. Η Μάλτα δηλαδή για μας πρέπει να είναι το παράδειγμα. Έχει και αυτή μεγάλα τείχη, όχι τόσο μεγάλα όσο του Ηρακλείου. Απλώς αν πάει κανείς και δει, είναι ήδη σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουν αξιοποιηθεί πάρα πολύ. Ναι. Και είναι και ήδη κληρονομιά της UNESCO. Λοιπόν, γιατί να μην γίνουμε κι εμείς. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα τείχη πρέπει να συντηρηθούν. Είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Αν δει κανείς, βγαίνουν χόρτα, θάμνη απάνω στα τείχη. Αυτό σημαίνει το τέλος. Δηλαδή, σε λίγο μπορεί να πέσει κιόλας το τείχος όταν έχει τέτοιες μεγάλες ρογμές. Υπάρχει θέμα με την αρχαιολογία, υπάρχει θέμα με το ΚΑΣ. Όμως, εγώ υποστηρίζω ότι τα τείχη αφορούν το Ηράκλειο και όχι οπωσδήποτε την αρχαιολογία. Η αρχαιολογία μπορεί να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει να μην κάνουμε λάθη ακόμα και στο χρώμα του αρμού που θα βάλουμε για να συντηρηθούν τα τείχη, αλλά όχι να μας φέρνει δυσκολίες. Πάνω σε αυτό. Ναι, αυτό είναι για το Ηράκλειο πολύ άσχημο. Χρειάζεστε συνεργασία με την αρχαιολογία. Θέλουμε συνεργασία και, όχι και βοήθεια, όχι να, να είναι αντίθετη. Εγώ σας λέω το απλό παράδειγμα ότι πέφτει ένα κομμάτι του τείχους και μπορεί να έχουμε και ατυχήματα. Ναι. Τότε η ερώτηση που κάνω όταν μιλάμε μεταξύ μας στην Ηράκλειο Πρωτοβουλία, πρέπει να σας πω ότι η Ηράκλειο Πρωτοβουλία συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, κάθε Τρίτη. Αυτό το κάνουμε χρόνια τώρα, δεν είναι προεκλογικά δηλαδή. Mm. Γι' αυτό και έχουμε θέσεις και τριβές με όλα τα θέματα του Ηρακλείου. Και λοιπόν, μια κοινή πορεία, από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια, ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι σκεφτείτε να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα. Τότε είμαι σίγουρος, εγώ δηλαδή υποστηρίζω, ότι εκείνες τις ώρες τις άσχημες θα εξαφανιστούν και οι αρχαιολόγοι και το ΚΑΣ. Θα τρέξουμε εμείς, οι πυροσβεστικοί, τα νοσοκομεία μας να βοηθήσουμε και μπορεί μετά από μερικούς μήνες να ξαναεμφανιστούν. Αυτό δεν είναι ωραίο. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε για τη συντήρηση των τειχών. Τώρα, αφού γίνει αυτό, για την αξιοποίηση των τειχών, υπάρχουν τόσο πολλές ωραίες ιδέες. Δηλαδή, είναι τόσο πλατιά η έκταση απάνω στα τείχη, που μπορούν να φτιάξουμε συγχρόνως και ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους και φύτευση. Φύτευση βέβαια μόνο θάμνων. Θάμνων αρωματικών φυτών, λουλουδιών, διότι το έχουμε μάθει, πάνω στα τείχη απαγορεύεται το μεγάλο δέντρο, με τη ρίζα του θα φέρει μεγάλες καταστροφές. Κυρία Γρεόγεννη, εσείς σαν πολίτης της πόλης μας και όχι απαραίτητα σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, πού εντοπίζετε τα σημαντικότερα προβλήματα στο Δήμο μας? Ο Δήμος έχει πολλά προβλήματα, άλλη τα προβλήματα. Τα σημαντικότερα για εσάς. Πού να αρχίσω, να σας πω, να τελειώσω με το ενετικό τείχος, το οποίο αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει δοθεί στο κοινό για επισκέψεις. Μιλάτε γενικά για τα ενετικά τείχη? Για τα δικά μας τείχη, τα ενετικά, ναι. Τα οποία έχουν τόσο ωραίες ήραγγες, δηλαδή μόνο στην τηλεόραση το έχουν δει οι Ηρακλειώτες. Ναι, κάποια είναι. Τι ωραίο που είναι, ναι. Επισκέψιμα, όπως η πύλη Βιθλέμ που το καλοκαίρι ανοίγει. Εγώ τώρα θέλω κάθε μέρα να ξέρω ότι είναι 7 οι επισκέψεις και να ξέρω να στέλνω, ας πούμε, και τους φίλους μου εκεί πέρα. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Τώρα, άλλα μεγάλα προβλήματα του Ηρακλείου. Η στάθμευση είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Ξέρουμε ότι δεν το έχουμε κάνει εμείς, το έχει κάνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Έχει καταγράψει τις θέσεις μέσα στο κέντρο. Είναι πάνω από 1.500. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις πρέπει να δοθούν στους μόνιμους κατοίκους του Ηρακλείου, διότι είναι δικαίωμά τους να βρίσκουν και μια θέση να παρκάρουν. Θα μου πείτε και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι σιγά σιγά βλέπουμε το Ηράκλειο δίνει λύσεις. Δηλαδή σου λέει πάρκαρε σε ένα από τα δύο μεγάλα πάρκινγκ που διαθέτουμε ή στο λιμάνι ή στο... Είναι όμως δύο. Είναι δύο και είναι μεγάλα. Τώρα η συγκοινωνία ακόμα δεν είναι σωστή. Μπορεί να είναι κάθε 5 λεπτά. Να είναι ο καθένας ευχαριστημένος. Πάντως για τους μόνιμους κάτοικους του Ηρακλείου έχουμε πει αυτές οι ζώνες θα... διαιρεθούν σε, αυτές οι θέσεις πάρκινγκ θα διαιρεθούν σε ζώνες και ο κάθε μόνιμος κάτοικος θα πάρει μία θέση στη ζώνη που είναι πλησίον του. Βεβαίως πρέπει να προσέξουμε, διότι
πώς θα διανεμηθούν αυτές οι θέσεις. Ας πούμε, μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου που δεν έχει αμάξι, δεν πρέπει να δικαιούται θέση πάρκινγκ. Αλλιώς τι θα γίνει, θα την πάρει και θα την πουλήσει εμένα και αυτά απαγορεύονται. Ναι. Δεύτερον, μόνιμη οικογένεια του Ηρακλείου μπορεί να έχει και τρία αμάξια. Θα πάρει όμως μία θέση. Όλα αυτά είναι, έχουμε ήδη να τα καταγράφουμε, έχουμε αρχίσει να τα καταγράφουμε γιατί αλλιώς δεν. Είναι σίγουρο όμως ότι θα διευθετηθεί αυτό το θέμα πολύ σύντομα. Μέσα στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου, επειδή ξεκινήσαμε από τα ενετικά τείχη και ναι, φτάσαμε στη στάθμευση, αλλά αφήσαμε ένα μεγάλο πολιτιστικό κομμάτι απ' έξω, όπως είναι τα μνημεία μας. Και μνημεία είναι και οι βυζαντινές εκκλησίες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία που πλέον οι μισές είτε βρίσκονται υπό κατάρρευση, είτε είναι ενδιάμεσα σπιτιών και υπάρχει άλλο πρόβλημα. Έχετε κάποια θέση πάνω σε αυτό? Είναι όντως, είναι τελείως αποκλεισμένα αυτά τα μνημεία. Εγώ τουλάχιστον ξέρω 4 ενετικά μνημεία, τα οποία σαν δημοτική παράταξη η Ηράκλεια Πρωτοβουλία θα προωθήσει άμεσα στην αγορά από το Δήμο. Ο Δήμος έχει χρήματα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα να μιλήσουμε με τους κληρονόμους, οι οποίοι όλο και πιο πολλοί γίνονται και οι οποίοι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Λοιπόν, το καλύτερο είναι να δοθούν στο Δήμο, να ανοίξουν και να γίνουν επισκέψιμα. Τέτοια ενετικά μνημεία είναι. Είδαμε και πέρυσι το άλλο, το τουρκικό μνημείο που κατέρευσε μπροστά στα μάτια των σοπεραστικών. Αυτά απαγορεύονται. Και εκεί όμως έχει να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, η αρχαιολογία και εκεί έχουν να κάνουν οι παγορεύσεις και οι απαγορεύσεις. Πάλι οι κληρονόμοι και οι κληρονόμοι, ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να τρέξουμε σε αυτά τα θέματα και να τα προλάβουν πριν καταρρεύσουν. Τέτοια ενετικά μνημεία είναι 4 που ξέρουμε εμείς σαν Ηράκλεια Πρωτοβουλία. Είναι ο ναός του Αγίου Ονούφριου, της Αγίας Αναστασίας, του Αγίου Ιωάννη, του Βαπτιστή και του Αγίου Γεωργίου. 4 εκκλησίες μέσα στην πόλη που δεν τις ξέρει κανείς. Επίσης όμως πρέπει να αναφέρω και το παλιό εκπαιδευτήριο του Κοραή, το οποίο και αυτό εμείς προσπαθούμε να έρθει στο Δήμο καταρχάς, στην περιουσία του Δήμου. Και έχουμε μάλιστα και λύσεις. Προτείνουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ιδανικό να διευρυνθεί η Βικελαία. Είναι κοντά, η Βικελαία ήδη δεν έχει πολλούς χώρους και έχουμε πει γιατί όχι, ας πούμε, το κτίριο του Κοραή. Ναι, ακόμα να και για δανειστήρια. Να ανοίξουν και θέση εργασίας τώρα που λέτε. Και βέβαια. Αλλά εκεί πάμε σε άλλο ζήτημα. Εκεί να δείτε τι συζήτηση χρειάζεται. Όλα να αυτά που λέω έχουν να κάνουν με θέσεις εργασίας. Κύριε Γρυόκιανε, όχι, ναι, άλλο ένα πρόβλημα νομίζω ότι είναι τα αδέσποτα ζώα στην πόλη μας. Συμφωνείτε σε αυτό? Ναι, τα αδέσποτα. Ναι, είναι σημαντικό πρόβλημα. Είναι. Σας συγκινεί αυτό το θέμα? Δεν έπρεπε νομίζω να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή εδώ και είναι ένα πρόβλημα που πονάει όλους μας και θα θέλαμε έτσι να υπάρξουν αλλαγές. Και να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι όντως συγκινούνται με αυτό, αλλά είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και συγχωρέστε μας αν σας φέραμε σε δύσκολη θέση. Εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο πολύ αξιόλογο, με πυγμή. Και με αναισθησίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Και με συναισθήματα. Και νομίζω ότι. Και εκεί πρέπει να εστιάσει ο κόσμος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Να μπορέσει να επιλέξει ανθρώπους όπως εσάς. Που είναι άνθρωποι. Και δεν εστιάζουν στις φανφάρες που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Δηλαδή θέλουν όντως να βοηθήσουν. Με όμορφες ιδέες, με καρδιά, για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος. Όχι, έχουμε συγκεκριμένες θέσεις για τα δέσποτα. Καταρχάς είναι πάρα πολλά. Θα έπρεπε να τα μαζεύαμε και να τα περιθάλπαμε. Δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά. Έχουμε πει λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε χώρους, έχουμε βρει ήδη χώρους, μιλάμε με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και θα το υλοποιήσουμε εάν μας επιλέξουν οι Ηρακλειώτες. Έχουν βρεθεί ήδη δημοτικοί χώροι οι οποίοι μπορούν να περιφραχθούν και να φιλοξενήσουν τέτοια δέσποτα σκυλιά. Θα μου πείτε, όλα τα δέσποτα σκυλιά δεν χωράνε σε τέτοιους χώρους. Όμως, ό,τι και να είναι, η βοήθεια είναι. Όχι, έχουμε πει, καταρχάς θα μαζέψουμε τα αδύναμα, τα άρρωστα, αλλά και τα επιθετικά ζώα, που είναι ως επιτοπλίστων σκυλιά.
Αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε σε κάποιο χώρο. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι πολιτισμένος, δηλαδή η φιλοξενία του ζώου πρέπει να είναι πολιτισμένη και η περίλθαψη του ζώου. Και νομίζω ότι έχουμε βρει και τους κατάλληλους συνεργάτες ήδη για να γίνει αυτό. Δηλαδή εκεί είμαστε προετοιμασμένοι. Μακάρι να γίνει πραγματικότητα όλο αυτό και εμείς θέλουμε να σας ευχηθούμε από εδώ πολύ πολύ καλή επιτυχία σε αυτό που έχετε επιλέξει, έτσι, το δύσκολο έργο από εδώ και στο εξής. Υπομονή και επιμονή. Ακριβώς. Υπομονή και επιμονή και κάθε έτσι δύναμη σε εσάς και στον αρχηγό της παράταξής σας. Ευχαριστώ πολύ. Να πάει όσο καλύτερα μπορεί και να δούμε επιτέλους πράγματα και προβλήματα να αλλάζουν και να έρχονται λύσεις. Τώρα που το θυμήθηκα, μπορώ να προσθέσω ναι, κάτι. Ναι. Έβλεπα εχθές η δημοκρατία, η δικαιοσύνη είναι πρόσφατα ανακοινισμένη, ένα πολύ ωραίο έργο. Mm-hmm. Όμως ακόμα, αν δει κανείς στην αρχή της δικαιοσύνης από τη μεριά του Σταυρού, υπάρχουν ετοιμόρροπα κτίρια, δηλαδή η τέως τουριστική αστυνομία, εκείνο το κομμάτι του συγκροτήματος των δικαστηρίων, πρέπει να ανακαινιστεί πριν πέσει. Μέσα σε μια νεοανακαινισμένη οδό, έτσι. Μακάρι να μας ακούει κάποιος υπεύθυνος από την αρχαιολογία, γιατί όλα αυτά τα θέματα δυστυχώς εμπίπτουν με αυτό που η αρχαιολογία δεν υπάρχει άμεση συνεργασία που θα ήθελαν όλοι οι φορείς. Γενικά τα ετοιμόρροπα κτίρια μέσα στο Ηράκλειο, μέσα στην αγορά του Ηρακλείου είναι μεγάλο θέμα. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ καλή πολύ. Συνέχεια. Κάθε καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Στο αίρος σας και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.